Γεια σας φίλοι μου. Ανεβάζουμε αυτό το βίντεο για να γιορτάσουμε ένα γεγονός. Το γεγονός είναι αυτό. Αν το βλέπετε στην Κάλλη, στο ΤΑΦ 50. Το θυμήθηκα από το ΤΑΦ 52 και λέω ας το ξαναδοκιμάσω. Ένα level μικρότερο, αλλά εντάξει, τώρα την κάνει τη δουλειά του. Αυτό το σε άλλο σε φτάρια μέχρι maximum 7 έπαιζε, ενώ το ΤΑΦ 52 πήγαινε και δεκάρια. Πολύ τρελά παιχνίδια με το ΤΑΦ 52 και το ΤΑΦ 50 με κάνει να τα θυμάμαι. Τα 52 πολύ καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, πήραμε εδώ μια θέση στο θάμνο, αυτό που βλέπετε. Πρέπει να έχετε πολύ γρήγορο άρμα για να έρθετε σε αυτή τη θέση και σίγουρα να μην ρίξετε, γιατί θα σας σποτάρουν. Προσοχή όταν θα ρίχνετε. Εδώ θα μπορούσα να ρίξω μια βολή, αλλά πάνω ο λόφος είναι γεμάτος, σας σποταριστώ. Δεν το ρίχνω. Και καλός και κακός, αλλά δεν το ρίχνω. Λοιπόν, εκεί είναι ο λόφος. Σποτάρουμε στο λόφο. Δεν μας έχουν δει. Αυτή η θέση είναι πολύ καλή, είπαμε, αρκεί να μην ρίξετε. Τώρα έχει πάει πίσω από διπλό. Από διπλό θάμνο και έχει τραβηχθεί και το συρρυκό πιο πίσω. Γι' αυτό έριξα. Δεν σποταρίστηκα. Συνεχίζω. Εδώ είμαστε καλά. Εδώ μόλις θα φύγει από το διπλό, από το δέντρο, άναψα. Άναψα και τώρα τρέχω. Βάζω αυτή τη σκεπή μπροστά. Σκεπή του σπιτιού και τρέχω να κρυφτώ. Βάζω και αυτά τα δύο τα σπίτια μπροστά. Τώρα πάω να αναπτυχθώ αλλού, αλλά θα προτιμήσω να μείνω κάπου εδώ κοντά να βοηθήσω στις βολές. Βλέπω αυτό το IS, αλλά είναι τόσο μακριά και με κανονικές σφαίρες σε armor piercing είναι πολύ μακριά για να το τρυπήσω. Τώρα βλέπω αυτό το VK, σκέφτομαι να το ρίξω. Βλέπω αυτό το TAF-62, το TYPE-62, λέω να το ρίξω και αυτού καμία. Σποτάρομαι και πέφτω πάλι στη βούβα. Έχει και δυο άρτη. Κάνω μερικές μανούβρες να αποφύγω τα άρτη. Πολλοί παραπονιούνται ότι έχουν μαγνήτη για τα artillery. Θα τους του πω ότι εγώ έχω μεγαλύτερο μαγνήτη από το δικό τους. Συνέχεια με κυνηγάνε. Λοιπόν, βλέπω το τόγκο ότι είναι γεμάτο με υγεία. Δεν μπορώ να τρυπήσω το VK ούτε από εδώ. Μέχρι και το Commander's Hatch το ρίξαμε. Τώρα θα κάνω μια βολή εδώ. Πώς μου πήρανε το kill δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε damage δεν πρόλαβα να κάνω. Αυτό είναι στο που το πήραν από το την μπουκιά από το στόμα που λένε. Αυτό ακριβώς έγινε εκεί. Λοιπόν, τώρα αποφασίζω να πάω να βοηθήσω εδώ λίγο την κατάσταση με το TOG. Θα βοηθήσω ότι να μην έχει βοήθεια. Θα επιτηθώ δηλαδή στο light tank. Αλλά μέχρι να φτάσω εκεί το TOG το σκοτώνουνε. Ακριβώς εδώ. Και τώρα ψάχνω να βρω το TYPE. Το TYPE νόμιζα ότι θα έχει υποχωρήσει, αλλά δεν. Και surprise motherfucker. Του βάζω και δύο φωτιές.
Του βάζω και δύο φωτιές. Πήρε φωτιά η καλαμαριά. Πήρα φωτιά τα σκέλια του. Κάνω και μερικές μανούβρες για να... Αυτή ήταν η χαριστική. Μήπως και αναστηθεί. Και τώρα αρχίζω και ψάχνω τα άρτη, κάνω μανούβρες, βλέπω το πρώτο. Λέω το ένα είναι εκεί, το άλλο μπορεί να είναι εδώ μπροστά μου. Θα του κάνω κάνα δυο βολές. Στους καραγκιόζες στο γάμο πάνε. Βλέπω και το δεύτερο το εξάρι, λέω θα του κάνω φθηνού βολές. Πάω να το ρίξω, φεύγει μία. Κόβω λίγο, θα στο πήρανε. Ξαναβάζω εκεί το πενταράκι στο μάτι. Πάω να του ρίξω καμία. Να βγάλω και εγώ το άχτι μου. Κάνω ένα bounce και πάει ο... Και το γκριλέ μας το παίρνει από μέσα από το στόμα. Του ρίξα και αυτόν μια χαριστική να δω ότι είναι σίγουρα πεθαμένο. Λοιπόν, και για να δούμε τι κάναμε αυτές τις μέρες και πώς καταλήξαμε να βάλουμε αυτά τα αστεράκια στο κανόνι μας. Λοιπόν, αυτή είναι μια φωτογραφία από την πρώτη, από τις πρώτες μέρες. Μόνο first class εδώ. Ένα mastery barge ακόμα, μια μάχη mastery. Εδώ. Άλλη μια first class και βάλαμε το πρώτο μας αστέρι. Λοιπόν, άλλη μια mastery barge εδώ πέρα εδώ. Ήταν αυτή, αυτή είναι η μάχη, όχι, είναι μια απογευματινή. Λοιπόν, και αυτή είναι η μάχη που παρακολουθήσαμε, mastery πάλι εδώ πέρα εδώ, με. Αυτά είναι πάλι τα start, 1000 damage, λίγο spotting, απορώ και πως πήρα mastery τέλος πάντων. Και εδώ είναι 37 βολές, περάσαμε εύστοχες 14, τρυπήσαμε 8, 10 το 80-800, κάναμε 6-64. Δεν πιάσαμε γιατί 80 ήταν βολές. Και εδώ είναι η φωτογραφία με τα δύο τα αστεράκια στην κάνη. Αυτό το καταφέραμε εχθές. Εχθές. Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Δύο αστεράκια στην κάνη. Ευχαριστώ παιδιά που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα ανεβάσω ένα, όταν μάθω να κάνω video editing, τις περιπέτειες με το TAF50. Μέχρι τότε όμως, σας χαιρετώ.